μετά την συνάντηση, εξ συνάντηση, δηλαδή τηλεδιάσκεψη που είχα με την ηγεσία του ΤΑΙΠΕΔ, δηλαδή τον Δημήτρη τον Πολίτη και τον Παναγιώτη τον Σταμπουλίδη, που είναι αντίστοιχα διευθύνων σύμβουλο και επικεφαλής της Μονάδας Ορίμανσης Έργων του ΤΑΙΠΕΔ. Αυτό το οποίο είχαμε σε τοπικό επίπεδο πάρει ως δεδομένο, είναι ότι η προσανάπλαση ανάπλαση έκταση έχει ένα εμβαδόν 3.600 στρεμάτων. Αυτό που οφείλεται. Αυτό οφείλεται σε μια εκτίμηση που είχε γίνει εδώ από εμάς, όπου είχε προταθεί και με βάση την πρόταση αυτή έγινε και μια τεχνική έκθεση προκαταρκτικού χαρακτήρα για ανάπλαση της ευρύτερης περιοχής. Αυτό υπόθηκε εδώ. Υπόθηκε μέσα στο Δήμο. Δεν υπήρξε ποτέ μία συμφωνία ότι αυτό το οποίο σκεφτήκαμε εμείς εδώ ως περιοχή ανάπλασης είναι αυτό το οποίο λαμβάνεται ως περιοχή ανάπλασης. Η περιοχή, ο πυρήνας της ανάπλασης και το αν θέλετε... Ε, ε, το ακίνητο το οποίο πράγματι αποδίδεται σε νέα χρήση, ποιο είναι το ακίνητο του αεροδρομίου. Εάν με την ευκαιρία αυτής της απόδοσης του ακίνητου του αεροδρομίου θα μπορούσαμε να κάνουμε μία συνολική ανάπλαση, αυτό βεβαίως θα ήταν επιθυμητό. Αλλά δεν υπήρξε ποτέ δεδομένο, διότι σας θυμίζω ότι το σχέδιο αυτό, η πρόταση Προκαταρχτική πρόταση, την οποία υπέβαλε ο Δήμος Ηρακλείου στο ε, Υπουργείο, ε, στην κυβέρνηση, ε, απορρίφθηκε τον Ιούλιο του 2021. Αυτό έχει απορριφθεί από την κυβέρνηση. Έχει απορριφθεί. Από τον Ιούλιο του 2021 έχει απορριφθεί αυτή η μελέτη και ε, ε, κατέστησα ε, σαφές στο Δημοτικό Συμβούλιο ε, ότι βεβαίως αυτή η μελέτη ήταν χρήσιμη και εξακολουθεί να είναι χρήσιμη ως μια χειρονομία που δείχνει το ενδιαφέρον του Δήμου για το ζήτημα και για την ευρύτερη περιοχή. Και από αυτή την άποψη, αυτή η μελέτη είναι μία αφετηρία, αλλά εκ των πραγμάτων δεν αποτελεί βάση συζήτησης. <σχεδοί> Οι καταρκτικές συζήτησεις που έχω και έχω συζητήσει και με τον α, 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 πρόεδρο του ΙΤΕ σε σχέση με το πάρκο τεχνολογίας το οποίο υπάρχει εδώ, α, μάλλον είναι σκόπιμο να συνεχίσουμε να το επιδιώκουμε αυτό. Τώρα, από εκεί και πέρα, τι άλλο. Ε, κάποιο τύπου παραθεριστική κατοικία και ήπια τουριστική ανάπτυξη στην βόρεια ζώνη, ναι, αλλά σε συνάρτηση με την συνολική ανάπλαση του Βόρειου Άξονα και χθε πράγματι εκφράστηκε και στο Δημοτικό Συμβούλιο επανειλημμένα αυτή η επιθυμία που είναι και δική μας πρόθεση και καταγεγραμμένη προγραμματική θέση στο πρόγραμμα της παράταξης δικαίωμα στην πόλη, η ενοποίηση του Βόρειου Παραλιακού Μετόπου. Εκεί δηλαδή θα πρέπει να έχουμε και δημόσια πρόσβαση. Όπως γενικά ο χώρος αυτός θα πρέπει να είναι προσβάσιμος δημόσια. Αυτό είναι μια γενική αρχή η οποία πιστεύω ότι θα υιοθετηθεί. Αλλά καταλαβαίνετε ότι μιλώντας έτσι γίνεται, αναδεικνύεται ακόμα περισσότερο πόσο αυτό το σχέδιο που θα είναι ένα ειδικό σχέδιο, θα είναι ένα ειδικό χωρικό σχέδιο θα πρέπει να συναντρώνεται με όλη την υπόλοιπη πόλη και να αποτελεί μια οργανική συνέχεια και οπωσδήποτε αυτό το οποίο δεν επιθυμούμε είναι να φτιάξουμε μια πόλη μέσα στην πόλη. Και βέβαια με την λογική την οποία θέτω, ο αμεσότερα ωφελούμενος από ολόκληρη την πόλη είναι η νέα Λικαρνασσόρια.